Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επειδή τυχαίνει να έχω έρθει με τον προπροηγούμενο κάτοχο της προεδρικής έδρας αντιμέτωπη με το φαινόμενο να μην μου δώσει το λόγο επί προσωπικού, αναγκάζομαι να αναφερθώ πρώτα σε αυτά τα θέματα και μετά να περάσω στα του νομοσχεδίου. Στο μεταξύ βέβαια προέκυψαν και άλλα, τα περί γραναζιού του συστήματος επιστρέφονται εκεί από όπου προήλθαν. Επίσης τα περί αναξιοπιστίας επιστρέφονται στον πρώην τσεκουροφόρο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χρειάζεται πολλά καντάρια θράσος για να αποκαλεί ακραίους το ΣΥΡΙΖΑ και τη νεολαία του, και του οποίου το γνωστό παρελθόν, παρά την προσπάθεια να καλυφθεί με τις αλλεπάλληλες μεταγραφές σαν στρώσεις Βερνικιού, αναδύεται κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Όπως σήμερα, που επιχείρησε να αμφισβητήσει το δικαίωμα του βουλευτή να μην περιορίζεται, όπως λέει κατά λέξη ο κανονισμός, αλλά στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου να έχει πρόσβαση σε κάθε δημόσιο χώρο και μάλιστα σε χώρο που υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να μην γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καταλαβαινόμαστε πολύ καλά νομίζω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είχα προγραμματίσει να ασχοληθώ με το παράρτημα του σημερινού νόμου. Δεν ήξερα ότι θα βγει τόσο επίκαιρη αυτή η επιλογή μου. Το υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων, λοιπόν, λέει «Σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα» και αναφέρεται στο δικαίωμα να έχει επαφή με συνήγορο ο συλληφθής ή κρατούμενος. Θα φροντίσετε, κύριε Υπουργέ, να μεταφραστεί αυτό το υπόδειγμα σε γλώσσα που αντιλαμβάνονται οι υπεύθυνοι της ΓΑΔΑ και των άλλων αστυνομικών διευθύνσεων της χώρας, διότι τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο δεν την αντιλαμβάνονται πλην τιμητικών εξαιρέσεων. Κάθε τόσο, όπως και σήμερα, έχουμε το φαινόμενο νεολαίοι οι οποίοι είτε διαμαρτύρονται, όπως σήμερα οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Εμπορικής, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στους πρόσφυγες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν αντέχετε να προφέρετε τη λέξη διότι σας θέτει προς των ευθυνών σας και μιλάτε για μετανάστες ή ακόμη χειρότερα για λάθρο μετανάστες. Μεταχείριση που υλοποιεί την όλο καμάρι δήλωση του Πρωθυπουργού, τη λέξη λαθρομετανάστευση τη βάλαμε ως προτεραιότητα στην ατζέντα, και με τακτικές αποτροπής επιπλέον που μέχρι σήμερα επίσης απαγορεύονταν. Τακτικές λοιπόν που και άλλοτε εφαρμόζονταν, αλλά τώρα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, με τα πασίγνωστα τραγικά αποτελέσματα που θα αποτελούν παντοτινό στίγμα για αυτή την κυβέρνηση. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν λοιπόν οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκαν με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο, τις χειροπέδες περασμένες και άγρια ξυλοκοπημένοι. Και στη ΓΑΔΑ παίχθηκε για άλλη μια φορά το γνωστό κρυφτούλι που παίζεται σε κάθε τέτοια περίπτωση, είτε αφορά κάποια διαμαρτυρία, είτε αφορά επιχείρηση σκούπα, όποια νύχτα έρθει η όρεξη στους υπεύθυνους να την πραγματοποιήσουν. Το γνωστό κρυφτούλι με συγγενείς και δικηγόρους που ζητούν να δουν τους συλληφθέντες και παίρνουν τη μεγαλοφή ή απλά εξυπνακίστικη απάντηση «Δεν είναι συλληφθέντες, διότι δεν τους έχουμε αποδώσει κατηγορίες, είναι προσακθέντες και άρα δεν υπάρχει λόγος να τους δει κανείς». Και μπορεί να συνεχίσουν να παίρνουν την ίδια απάντηση συγγενείς και δικηγόροι για 4, για 8, για 12 ή για περισσότερες ώρες. Αναλάβετε λοιπόν εσείς, κύριε Υπουργέ, να μεταφράσετε αυτά που λέει το υπόδειγμα εγγράφου σας σε γλώσσα κατανοητή στη ΓΑΔΑ, επαναλαμβάνω, διότι εγώ το προσπάθησα επανειλημμένα και απέκτηχα ικτρά. Αναλάβετε να τους δώσετε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κράτησης και σύλληψης ως προς τα αναφερόμενα δικαιώματα, με πρώτο την επικοινωνία με συνήγορο. Και για τους λόγους που ανέφερα θα πρέπει να προσδιορίσετε
και μέσα σε πόσο χρόνο θα πρέπει να γίνει η επικοινωνία με συνήγορο, διότι ναι μεν οι νομικοί ισχυρίζονται ότι εννοείται στο πρώτο άρθρο του υποδείγματος ότι αυτό γίνεται αμέσως ή το συντομότερο, αλλά όπως σας εξήγησα, στους χώρους που προανέφερα, όχι μόνο κανένα δικαίωμα δεν εννοείται, αλλά και όταν αναφέρεται ρητά, χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση για να μην παραβιάζεται. Και εδώ χρειάζεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ναι, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μακάρι να το κάνουν κι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν και στο σημείο σίγμα ΤΑΦ, του ίδιου υποδείγματος, όπου αναφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα ενημέρωσης άλλων προσώπων για την κράτησή σας μπορεί να περιοριστεί προσωρινά, θα πρέπει να προσδιορίσετε πόσο κρατά αυτό το προσωρινά. Και αν μεν πρόκειται για διερεύνηση υπόθεσης οργανωμένου εγκλήματος, ίσως δικαιολογείται το μέτρο με κάποιο σαφές όριο πάντοτε. Όταν πρόκειται όμως για κρατήσεις σαν τις σημερινές ή σαν τις σκούπες στο σωρό που συμβαίνουν, επαναλαμβάνω, σε γειτονιές της Αθήνας, διευκρινίστε παρακαλώ προς κάθε κατεύθυνση ότι, κυρία Πρόεδρε, πρώτον την ανοχή σας και δεύτερον θα μου δώσετε και την δευτερολογία μου. Λοιπόν, διευκρινίστε σε κάθε κατεύθυνση. Δευτερολογία αν... δεν έχετε, κυρία συνάδελφε, θα δώσω. Γιατί δεν έχω, γιατί δεν έχω, από πότε δεν έχω. Συνεχίστε. Λοιπόν. Σας παρακαλώ, κυρία. Ναι. Σας παρακαλώ. Μα μιλάτε για κάθε θέμα. Εντάξει, σας σέβομαι, λοιπόν, να στάνει. Ναι. Διευκρινίστε λοιπόν, σας παρακαλώ, προς κάθε κατεύθυνση, αν επιτρέπετε, να αποκλείεται η επικοινωνία των προσαγόμενων με οποιονδήποτε, να τους αφαιρούνται τα κινητά, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με οικείους ή μη για τους χρόνους που σας προανέφερα, 8 ώρα, 12 ώρα, όσο πάει, ακόμη και αν πρόκειται για ανήλικους. Και πηγαίνω στο άρθρο 4 του κειμένου, κύριε Υπουργέ, στην παράγραφο 4, που λέει ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από το δικαίωμα μετάφρασης εγγράφων υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως συμβουλευτεί συνήγορο ή ότι έχει με άλλο τρόπο λάβει πλήρη γνώση των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να μην περιέχει όρο ή αίρεση. Θα επαναλάβω το ρητορικό ερώτημα: ποια ελεύθερη βούληση έχουν τα θύματα του ξένιου Δία, του άλλου μεγάλου ονείδους αυτής της κυβέρνησης, όταν μεταφέρονται σιδηροδέσμια κατά 30 ή 50 με κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στα πραγματικά περιστατικά δεν υπάρχει παρά μια διαμαρτυρία ενάντια στις άθλιες και εξοντωτικές συνθήκες που υφίστανται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με τα οποία έχει γεμίσει η κυβέρνησή σας τη χώρα, και ποια πλήρη γνώση για οτιδήποτε μπορούν να έχουν από τους ένα ή δύο συνηγόρους που τους αναλαμβάνουν ομαδικά μισή ώρα πριν την έναρξη της δίκης. Αλλά επειδή σε αυτή τη χώρα οι αποτρόπες όψεις της φαλκίδευσης δικαιωμάτων δεν έχουν τέλος, θέτω σε γνώση σας, κύριε Υπουργέ, και παρακαλώ παρακολουθήστε με, γιατί δεν το ξέρετε, φαντάζομαι. Αν το ξέρετε, θα πρέπει να μας πείτε τι μέτρο έχετε πάρει. Ότι στο έντυπο της έκθεσης απολογίας κατηγορούμενου με διερμηνέα του κατηγορούμενου για διακίνηση στην τραγική ιστορία του φαρμακονισιού, παρότι σύρος κι αυτός και παρότι δηλώνει «είμαι κι εγώ μετανάστης», έτσι το μεταφράζει ο λιμενικός διερμηνέας, διότι ειδικά γι' αυτό χρησιμοποιείται λιμενικός διερμηνέας από τα αγγλικά, και θυμηθείτε τι σχολίασα πριν για τη χρήση του, για τη μη χρήση του όρου πρόσφυγας. Παρότι λοιπόν λέει επίσης «πλήρωσα 400 ευρώ σε Τούρκους για να έρθω», αυτός διώκεται με στοιχείο ότι αυτός κρατούσε το τιμόνι της ψαρόβαρκας. Η τρίτη φράση λοιπόν αυτού του εντύπου, στα ελληνικά βεβαίως, μετά τα στοιχεία του και τη γνωστοποίηση των δικαιωμάτων του υπό τη μορφή άρθρων του κώδικα ποινικής δικονομίας, η τρίτη φράση είναι «αυτός εδήλωσε σε μας ρητά ότι παραιτείται από όλα τα δικαιώματα αυτά και ότι επιθυμεί να απολογηθεί αμέσως και χωρίς συνήγορο ή κενό διαγραμμένο». Αντί λοιπόν για το συνήγορο που θα συνεννοηθεί με τον κρατούμενο, ύποπτο ή κατηγορούμενο, για το αν θέλει μετάφραση εγγράφων,
Ο διερμηνέας της υπηρεσίας εκμεεύει με αυτόν τον τρόπο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη ορολογία, από τον κατηγορούμενο ότι δεν θέλει συνήγορο. Ναι, το θεωρείτε νόμιμο και θεμητό αυτό? Τι θα κάνετε για να σταματήσουν αυτά τα παράδεκτα φαινόμενα, κύριε Υπουργέ? Θα απαιτήσετε να βρίσκετε στις εισόδους και στις εξόδους και σε κάθε αστυνομικό τμήμα της χώρας μεταφρασμένο στις γλώσσες, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, που γνωρίζουμε πλέον ότι απαιτείται κάθε έντυπο που τώρα συμπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο εξ ονόματος ανθρώπων που μπορεί να είναι και αθώοι? Θα απαιτήσετε η εν λόγω φράση να απαλληφθεί, ή αν το θεωρείτε απαραίτητο να βρίσκεται σε άλλο έντυπο, μεταφρασμένο φυσικά, ώστε να φαίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα? Καταθέτω στα πρακτικά τα σχετικά έγγραφα μαζί με όλες... Κυρία Πρόεδρε, αφήστε με να συγκεντρωθώ να τελειώσω την πρότασή μου, σας παρακαλώ. Μαζί με όλες τις καταθέσεις, οι οποίες αμφισβητούνται από πάρα πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πλαστές και οι οποίες διέρευσαν γιατί άραγε και δημοσιοποιήθηκαν σε κυριακάτικα φύλλα και στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε, κυρία Σταμπούλη. Και σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να πάρετε τα μέτρα και προς τα δύο Υπουργεία που εμπλέκονται, το Δημόσιας Τάξης και το Ναυτιλίας και Αιγαίου, ώστε αυτά που θα ψηφίσουμε εδώ να μην μείνουν κενό γράμμα, αλλά πολύ να εφαρμοστούν εκεί που πρέπει να εφαρμόζονται. Ευχαριστούμε, και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Σταμπούλη. Το λόγο έχει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.